Και κλείνοντα το Τσαντήρι, βλέπαμε διάφορα βίντεο και θυμηθήκαμε μορφές και πρόσωπα περάσαμε από το Τσαντήρι και μας άφησαν γέλιο. Και είπαμε, ας κάνουμε μια κλήρωση να δούμε ποια είδαμε τα καλύτερα σε εμάς. Ο κόσμος λέει ότι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κύριος Σαμαράς. Πράσινος που μείνανε. Σκοτώστε το με την κυκλοπαίδεια να πάει και μορφωμένο. Ο κύριος Παπανδρέου, πού πιστεύετε ότι είναι? Άσε μας τώρα. Δώσε παρακάτω, επόμενο. Συμπληρώστε ότι στη Βουλγαρία ήτανε άξιοι και τους πετάξανε. Να δούμε εμείς πότε θα τους πετάξουμε. Αυτά τα παιδιά τα καλά. Ναι, αυτά τα παιδιά. Τα λουλούδια. Που βγήκε ο Γιωργάκης και είπε λυπάμαι για τους Έλληνες. Αυτός που μας έφερε εδώ. Κάκο χρόνο να θα να γαμηθούν όλοι. Τον Αντωνές. Να γαμηθούν όλοι μεταξύ τους. Έχουμε ακόμα αντοχές. Έχουμε. Αλλά αυτό να το κάνουν. Δώσε το επόμενο. Μία γυναίκα. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που θέλει? Τι θέλει αγόρι μου μία γυναίκα? Ρούχα, πούτσα και χορός. Και τα τρία. Και τα τρία. Αυτά είναι μαζί πάνε. Τρία είναι μαζί πάνε. Πούτσα, ρούχα και χορός. Το σεξι, το ροχάκι της, το γαμίζεις και το χορότς. Τι θέλει μια γυναίκα? Αυτά τα τρία. Και αυτή που δεν μίλησε όμως έσκησε, πάμε να την δούμε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Η πρώτη ανάσταση έγινε. Καλημέρα σας. Η πρώτη ανάσταση έγινε. Πολύ καλά. Τι έσκησε? Εύχομαι. Ιησούς μικρόφωνος Χριστέ. Ιησούς μικρόφωνος Νίκα. Η περιγραφή του σεισμού τη Κεφαλονιά ήταν φοβερή. Έχει ανοίξει τα πάντα γύρω-γύρω. Άνοιξε τα πάντα εδώ. Κοίταξε τα και μόνο. Μα πέταξε το οστικό κύμα μαζί με την πόρτα και τα παράθυρα μαζί και μα πέταξε μέσα στο λιωστά. Τι λες τώρα? Και γλιτώσαμε. Και κοιτάζω το σπίτι εδώ, πήγαινε 3 μέτρα πάνω. Έτσι το κάνω. Τα παιδάκια ο κόμμα μέσα. Τα παιδιά ήταν μέσα. Τα χτύπαγε στον ταβάνι, τα έφερνε γύρω-γύρω. Τα έφερνε γύρω όλα. Τρέξατε, τα βγάλατε εσεί, βγήκανε μόνο. Αυτή η περιγραφή κέρδισε την πολύ παλιά περιγραφή, την αθάνατη αυτή που είχαμε ακούσει. Μέσα και έτσι καρμπολάχανα και πατάει τα καρμπολάχανα για να σκόσει το φύραμα. Όταν το σκύλι φεύγει και πάει και τρώει τις κότες δίπλα, εδώ θα σε πάω. Του καλύβαμε με τα πρόβατα. Εδώ εχθές ήταν πρόβατα. Εδώ μέσα δίπλα από το νεκρό ήταν τα πρόβατα. Στο γιουφύρ βρήκανε κάποιες δικές τα πτώματα. Βρήκανε εδώ στο πτώμα, δεν βρήκανε κάλικα εκεί. Βρήκανε από πιο πέρα κάλικα. Διασκορπιστήκανε κάλικα. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει, το ρωτάει. Να πούμε. Όταν έρχεται ψηλά και είμαστε ανά 30 μέτρα, δεν ξέρουμε ποιο θα χτυπήσει το πουλί. Τφικάω εγώ, τφικάει ο άλλο. Δεν μπορεί να τφικάει ο άλλο. Δηλαδή είναι βάρβαροι. Πώς να τον παίξει αυτόν τον άνθρωπο στα φτιάχνει, δεν παίζεται. Και ο δημοσιογράφος που παρακολουθεί νομίζει θα βρει την υπόθεση μία από εδώ. Και πάντα στην επικαιρότητα βέβαια η τρελή παρέα των Σαλονικιών εδώ. Τα φτιάξατε τα μηνύματα. Να φας του κόλου σου την κόχη, ρε. Και αυτή δεν τα έκανε. Δεν μου λες, ρε. Τα μηνύματα τα έβγαλε. Μα ακούς, ρε. Δεν μου λες στείλει και δεν βγαίνω, ρε, τα γάρι. Μα κάτι αυτός μέσα δεν έχει κάνει σωστά. Λέει, δεν είναι λογικό αυτό που γίνεται. Μα ακούς, ρε, μπαγλαμά, εσύ από μέσα. Βράσει το μεσημέρι τη βγάλανε 3 ώρες. Τώρα τη βγάζει. Στείλε ένα μήνυμα, ρε, εσύ εδώ πέρα να δούμε. Τόσο λέω, τον πρέπει να το στείλω. Για δεν βγαίνει εδώ πέρα. Λέγε, ρε, τα γάρι, εσύ από μέσα. Θα τους πέφτουν. Εσύ με τα μηνύματα, τι έγινε μέσα, τι πρόβλημα υπάρχει, λέγε. Μα ακούγομαι τώρα. Τι είπανε? Η γραμμή σου είναι χάλια, Σάβα. Κλείσε, η γραμμή σου είναι χάλια. Ξαναπάρε. Επόμενη γραμμή, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η τωρινή γραμμή. Τα καλώδια εδώ από το 1979 είναι. Πάμε, επόμενη γραμμή, μια ώρα σε φωνάζω. Άμα δεν έχει άλλη, φτιάχτε, σα το διάλογο. Κανάλια θέλετε να έχετε, γραμμέ δεν έχετε, διαφημίσει θέλετε. Μια κάμερα έχει εδώ, μια εκεί. Αρκοντήσιο δεν έχει. Θα βουλώσουν οι αρτηρίες μας να ψοφίσουμε. Η λάμπα έβησε εδώ. Στα διάλαμα εκεί πέρα. Σας είπα ότι Air Fast Tickets δίνει 2 εισιτήρια να πετάξει τα κύρια μας σπίτι. Τι λέει? Το ξαναπροβάλλω τρίτη φορά. Το λένε Λάνη και την Πούτσα Πιχλιβάνη. Έκατσαν καρσί-καρσί και μπήκε Πούτσα μέσα στο μνή. Παραμένει ιστορική ατάκα. Και το πιάνω εγώ από τους ώμπους. Τον κλέφτη. Και τους πρόχνω προς τα έξω. Και ευτυχώς που δεν του δώσα καμία να πέσει από το κλιμακοστάζι, ναι. Και να έχουμε χειρότερα. Ευτυχώς, γιατί πήγε ο κλέφτης και ευτυχώς που δεν τον έσπρωξε. Θα του ρίξει καμία να φύγει από τον φωταγωγό, να έχουμε γίνει τα χειρότερα. Δεξί τα λέει όλα αυτά εκείνος, σαν νεκρός έτσι.